Ξεκινάμε. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό μεταφορών και οδικής ασφάλειας. Επίσης έχουμε μαζί μας και τους εκπροσώπους από το ΤΕΙΔΙ Δυτικής Μακεδονίας, που θα μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα Crocodile 2. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε και κάποιες άλλες ενημερώσεις από τον κύριο Γενικό Διευθυντή για θέματα άλλα που αφορούν τη Φλόρινα. Πρέπει να σας πω ότι το ευχάριστο της όλης της σημερινής επίσκεψης και επενημέρωση που είχα είναι ότι το αρδευτικό του περάσματος, αυτό το μεγάλο αρδευτικό, πλέον έχει ενταχθεί, έχει βγει, έχει προχειρηθεί το αντίστοιχο μέτρο και έχει μπει το αρδευτικό αυτό, οπότε πιστεύουμε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τέλη Δεκεμβρίου και ευελπιστούμε σύντομα να ξεκινήσει η κατασκευή του αρδευτικού. Είναι ένα έργο μεγάλο και σημαντικό, το γνωρίζετε όλοι. Είναι το αρδευτικό που ξεκινάει από το φράγμα Τρενταφυλιάς και θα αρδεύσει όλη την πεδιάδα του πρώην Δήμου Περάσματος, αλλά συμπεριλαμβάνει και άλλα μέρη από αγροκτήματα από τους άλλους Δήμους, όπως της Φλόρινας και της Μελίνης. Το έργο αυτό έχει ύψος περίπου 44 εκατομμύρια. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντή για την παρουσία σας εδώ, για την επίσκεψή σας. Είστε αγαπητός στη Φλόρινα, το ξέρετε πολύ καλά. Μας επισκέπτεστε στα αγγλικά και κάθε φορά που έρχεστε, μας ενημερώνετε και μας αναγγέλλετε κάτι ευχάριστο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Βέβαια η φιλία μας είναι διαχρονική και πολλά χρόνια, μια και η γνωριμία με τη Φλόρινα και μέσω εσάς και των συνεργατών σας είναι παλιά. Είχα την τύχη να υπάρξω πολλά χρόνια διευθυντής αρμόδιος για το φράγμα Τριανταφυλιάς. Με το καινούργιο οργανισμό αναβαθμίστηκα για αυτό την αλήθεια. Έγινα Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και έτσι είμαι αρμόδιος για τις μεταφορές του Υπουργείου για το δίκτυο των αυτοκινητών δρόμων, για την οδική ασφάλεια και για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα και τις σχέσεις με την κοινότητα που έχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Εκ μέρους λοιπόν της ηγεσίας του Υπουργείου, του κ. Σπίτζα και του κ. Βούρδα, που είναι ο Γενικός Γραμματέας, σας επισκέπτομαι για να σας με μεγάλη χαρά πάντα να σας δείξουμε κάποια επιχειρησιακά προγράμματα που κάνει το Υπουργείο. Αυτό είναι το Crocodile το 2, αλλά και άλλα και κάποια άλλα διασυνοριακά, ένα άλλο διασυνοριακό πρόγραμμα που είναι έτοιμο για εφαρμογή. Επίσης έχει υποβληθεί ο φάκελος και για το Crocodile το 4. Εκεί να ξέρετε είναι περίπου γύρω στα 2 εκατομμύρια κάθε ένα από αυτά τα έργα, με χρηματοδότηση 80% από το ελληνικό δημόσιο. Είναι από τα σπάνια επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτό μιλάει για διάφορα δίκτυα, για αναβάθμιση των μεταφορών και βέβαια έχει και θέματα που απασχολούν την περιοχή και έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με την Πολυτεχνική Σχολή της Πάτρας, το ΤΕΙΔΙ Δυτικής Μακεδονίας που είναι φορέας και σταθερός συνεργάτης και στο 2 και στο 4 και στα διασυνοριακά προγράμματα συνεργαζόμαστε με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι από τη συνεργασία αυτή, η οποία είναι και παραγωγική και υποφελής, μια και μέσω των προγραμμάτων δίνεται και κάποια δουλειά και μια πρόοδος στο ΤΕΙ, αλλά και το Υπουργείο κερδίζει πάρα πολύ σε τεχνογνωσία που δεν είχε και θα δείτε νέες τεχνολογίες και τα καινούργια συστήματα, τα ευφυείς συστήματα μεταφορών, στα οποία και η χώρα μας εισέρχεται σιγά σιγά. Ο κύριος Ποπόνης θα έχει την παρουσίαση για το Crocodile. Ο κύριος Τσαμίτρος, ο καθηγητής, δυστυχώς απουσιάζει στο εξωτερικό. Τη συνεργάτη σας δεν θυμάται, πες μου λίγο. Η κυρία Ζαχαράκη. Και γενικά ετοιμάζουμε έτσι κάποια πράγματα, θα δείτε και το διασυνοριακό που συμμετέχεται και ο Δήμος Φλόρινας και κάποια πράγματα που γίνονται για τη Δυτική Μακεδονία
μπορώ να πω, αλλά και για τη Φλόρινα ειδικότερα και για την περιοχή της Φύρων με τους δύο δήμους, το Μοναστήρι και το Ρίσεννο, που συμμετέχουν σε αυτό το διασυνοριακό πρόγραμμα και θα χαρούμε να δείτε έτσι την πρόοδο των δύο έργων. Τώρα για το αρδευτικό δίκτυο θα είναι το μεγαλύτερο έργο της νέας περίοδου, της 14-20, που θα γίνει, καλά δεν λέω για την Τονεργιακού και όλα τα άλλα είναι μεγαλύτερα, αλλά μιλάω για αρδευτικό δίκτυο σε όλη τη χώρα. Το είπατε, έχει υποβληθεί 30 Νοεμβρίου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα εκτελεστεί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάρει και τη μεγαλύτερη βαθμολογία, γιατί έχει ολοκληρωθεί και το φράγμα, άρα συνεπώς υπάρχει η βεβαιότητα. Το φίλο μου και σας, κύριε Παγιαννίδη, έχουν ολοκληρώσει τη συνελέτηση, πάρα πολύ. Το γνωρίζουμε αυτό και σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, εντάξει, εγώ στα υπηρεσιακά μου καθήκοντα ήταν αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπερασπιστήκαμε το να μην τεμαχιστεί το έργο αυτό. Η πρώτη φάση, γιατί υπήρχαν πολλές προτάσεις για να γίνει με λιγότερο αντικείμενο, με λιγότερες περιοχές και έτσι υπήρχε μια αντίδραση και η υπηρεσία, ο κύριος Γουργαλάς που θα είναι υπεύθυνος για το έργο τη νέα περίοδο, μόλις ξεκινήσει, είναι τα και στελέχη εδώ από την τοπική υπηρεσία. Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αλλά βέβαια δεν είναι πλέον αρμοδιότητά μου, αλλά σας δίνω, θεωρήστε, για βεβαίωση και ότι επειδή είναι του Υπουργείου, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα και πραγματικά θα αναβαθμίσει και θα αλλάξει όλες τις καλλιέργειες, γιατί μιλάμε για σταρδενάδευση, μιλάμε για υπόγεια τέτοια, όπως και για το παρόλι, έτσι. Εντάξει, είναι εκτός του Δήμου, αλλά θα ενταχθεί, έχει υποβληθεί και πιστεύω. Είμαστε και το παρόλι. Εντάξει. Άρα θα γίνει και αυτό, πιστεύω ότι θα πάρει καλή βαθμολογία. Δεν ξέρω αν θα είναι δεύτερο λίγο πιο κάτω, αλλά πάντως και αυτό θα γίνει. Και θα είστε ο μόνος δομός που θα πάρει δύο έργα. Αλλά εντάξει, είναι καιρός, νομίζω ότι η αναβάθμιση στη γεωργία, γιατί έχετε και δυναμικές καλλιέργειες, να γίνει και χαίρομαι έτσι. Εντάξει, εδώ παρόλο δεν είχα, ήταν από την περιφέρεια, δεν είχα καμία συμμετοχή, αλλά θέλω να πω ότι είναι καλό ότι θα χρηματοδοτηθούν και τα δύο αυτά έργα. Και δεν γνωρίζω, αλλά θεωρήστε ότι δεν γνωρίζω, αν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει υποβληθεί και η μελέτη των περιοριστικών για να γίνουν τα αδερφικά δίκτυα. Δεν το ξέρω, θα γίνει, πάντως γνωστό σε λίγο. Λοιπόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει, κύριε Παγιαννίδη, είναι να μας βοηθήσετε επίσης για να μπορέσουμε να εντάξουμε και το διελιστήριο της Φλόρινας στο καινούριο Πρωτάθλημα Τρενταφυλιάς, όπως και τον αγωγό από την Τρενταφυλιά μέχρι τη Φλόρινα, το καινούριο ΟΟΟ. Οι προμελέτες όλες τις δικές τα οποία χρειάζονται είναι όλα έτοιμα. Απλώς θέλουμε μια βοήθεια πολιτική, μια πολιτική στήριξη, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πολιτική. Εντάξει, πολιτική. Θα δούμε, θα το εξετάσουμε σε μια... έχει, από όσο ξέρω, έχετε οριμάσει το έργο, όπως μέσα. Με τη ΔΕΙΑ έχει φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα πια μένει να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνει, γιατί πράγματι προβλέπεται στο έργο ότι το 10% θα πηγαίνει για την ίδρυψη της. Όχι 10%, 2 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, τα 2 εκατομμύρια θα πηγαίνουν στη ίδρυψη. Οπότε θα πρέπει να λυθεί και αυτό. Θα το συζητήσουμε, γιατί είναι και ο άλλος συνάδελφος Γενικός Διευθυντής και ο Γενικός Γραμματέας. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους τους, αλλά αυτό θα το δούμε. Νομίζω ότι όπως πάει θετικά το ένα, θα πάει θετικά και το άλλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, ο κύριος Κοκκόνη.
Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω ότι ο Γιώργος. Ξεκινάμε. Καλημέρα και από μένα. Το λέω ο Κοκκόνης Γιώργος. Είμαι εδώ εκ μέρους του Τεγίδη της Μακεδονίας. Είμαστε συνεργάτες από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, σύμβουλοι. Έχουμε άρεση συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και με το Δήμο Φλόρινας βέβαια. Έχουμε ήδη δύο προγράμματα που τρέχουν με το Δήμο Φλόρινας, ένα εκ των οποίων εγκρίνεται τώρα αυτές τις μέρες και θα σας υποψιάσουμε σε λίγο. Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο έχουμε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και την περιοχή είναι το Crocodile 2, γιατί αφορά τη μετακίνηση, διαστημική μετακίνηση των πολιτών της Ευρώπης. Γι' αυτό θα σας το παρουσιάσουμε εδώ και να δούμε τα πλεονεκτήματα της περιοχής. Ο Δήμος Φλόρινας πώς μπορεί να αποφεληθεί στο μέλλον από τέτοιου είδους προγράμματα και τα προγράμματα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί και ξεκινάμε για το Δήμο της Φλόρινας. Εδώ θα ξεκινήσουμε από το Crocodile 2. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει χρηματοδότηση από το ΣΕΘ της Ευρωπαϊκής Ένωσης το COS 2004. Υπάρχει μια υλοποίηση δράσεων για την Ευρωπαϊκή Οδηγία το 2010, στην οποία αφορά την διαχείριση των πληροφοριών για τις μεταφορές. Ο εθνικός μας συντονιστής είναι το Υπουργείο Οικοδομών και Μεταφορών. Και φορείς υλοποίησης του όλου έργου για την πλευρά της Ελλάδος είναι το ΕΚΕΤΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Εγνατία Οδός και το ΤΕΙΔ Δυτικής Μακεδονίας. Στο Crocodile 2 συμμετέχουν 13 κράτη-μέλη. Αφορούν την ανταλλαγή δεδομένων στο πρώτο κοντάδεξιλείο, το οποίο ορίζει τον τρόπο δομής των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους, το οποίο αφορούν την μετακίνηση είτε των πολιτών είτε των φορτηγών. Και αυτό συμβάλλει, ειδικά γι' αυτό μας ενδιαφέρει η περιοχή εδώ, γιατί είμαστε άμεση επαφή με την Φύρο. Και έτσι βοηθάει τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες, αλλά και τους οδηγούς φορτηγών, πώς μπορούν να μετακινηθούν, που είναι τα τελωνεία, που είναι θέσεις στάθμευσης και αν οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, σε τι κατάσταση είναι το οδικό δίκτυο. Όπως είπαμε, εδώ βλέπουμε και το χάρτη του οδικού δικτύου. Λαμβάνει υπόψη το Crocodile 2, ξεκινάει από πάνω από την Βόρεια Γερμανία και καταλήγει μέχρι και την Κύπρο. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Αυστρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Ακόμα συνδέουμε την Αλβανία, την Ουγγαρία και την Σλοβακία. Στην ουσία είναι περίπου όλος ο κάτωτος άξονας, ο οδικός άξονας της Ευρώπης. Άρα εμείς πρέπει να αναφίξουμε κάποιες υποδομές, όπως είναι η κόμβη που θα τοποθετούν τα δεδομένα και να παρέχουμε πληροφόρηση ως προς τους οδηγούς στον τρόπο διαχείρισης της πληροφορίας και να αναπτύξουμε και κάποιες εφαρμογές μέσω κινητών, ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη πληροφορία στους οδηγούς, στους ταξιδιώτες. Θα παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την οδική ασφάλεια. Θα δημιουργήσουμε, όπως είπαμε, εφαρμογές κινητών και ιστοσελίδες και θα δημιουργήσουμε και ένα εθνικό σημείο πρόσβασης, είναι το NAP, το νομισματικό, στο οποίο θα αποθηκεύεται όλη η πληροφορία της Ελλάδος όσον αφορά τις συγκοινωνίες και τον τρόπο της κατάστασης του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. Αυτό το NAP είναι υποχρέωση από την Ευρώπη να δημιουργηθούν σε όλα τα κράτη-μέλη και να ανταλλάσσουν πληροφορία μεταξύ τους στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις συγκοινωνίες που υπάρχουν στο δίκτυό τους. Άρα, το ΤΕΙΔ Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία θα δημιουργήσουν το σύστημα παροχής δυναμικών δεδομένων, τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές στα κινητά. Και θα δημιουργήσουμε ακόμα, έχουμε σαν υποχρέωση να δημιουργήσουμε και ένα ασφαλή σταθμό στάθμευσης φορτηγών. Θα είναι ένας πρότυπος σταθμός στάθμευσης. Η διαχείριση θα γίνεται αυτόματα, δεν θα χρειάζεται καθόλου προσωπικό πλέον για τη διαχείριση των σταθμών. Που βλέπετε πιο πολύ για τις οδικές μεταφορές, γι' αυτό θα αναφερθούμε πιο πολύ στους φορτηγατζίδες. Σκοπός μας προς το παρόν είναι να γίνει στη θέση Σύρου, το οποίο απέχει 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Είναι μακριά από τη Φλόρινα, αλλά επειδή αφορά στις μεταφορές, και ο Δήμος Φλόρινας θα διοικητηθεί, δεδομένου ότι είναι στην περιφέρεια κοντά στην Φύρο. Από την πλευρά μας πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ένα
με τη συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, την κατασκευή της περίφραξης, φωτισμό, μπάρες εισόδου-εξόδου, συστήματα ανάγνωσης QR codes, σερβερ, συστήματα ανάγνωσης πινακίδες των οδηγών, με μηχανική όραση και τη δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Αυτό το κάνουμε μισό εμείς και μισό το Πανεπιστήμιο Πατρών που είμαστε στη συνεργασία μεταξύ μας. Εδώ βλέπουμε τη θέση στο Σύριο, πώς θα τοποθετηθούν τα φορτηγά. Εδώ θα έχουμε την είσοδο και την έξοδο. Θα περιφραχθεί ο χώρος τους ώστε να είναι ασφαλής. Κάθε οδηγός για να μπει μέσα θα πρέπει να έχει δώσει τα στοιχεία του μέσω του ίντερνετ μέσα από το κινητό του και θα πρέπει να δώσει πληροφορίες όσον αφορά το φορτίο το οποίο μεταφέρει. Ειδικά επικεντρωνόμαστε σε επικίνδυνα φορτία, όπως είναι χημικά υλικά ή βενζίνες και τα καύσιμα, για να διασφαλίσουμε το πού θα τοποθετηθεί το κάθε φορτηγό. Η διαχείριση αυτή θα γίνεται αυτόματα, μέσω υπολογιστή θα ελέγχονται δηλαδή οι ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και οι κρατήσεις. Προς το παρόν η εφαρμογή, επειδή είναι φιλοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δωρεάν. Και αυτό που διασφαλίζει το Σύριο είναι ότι αυξάνει την ασφάλεια του μπάρκινγκ. Αυτό απλώς θέλω να πω ότι είναι πιλωτικό, δηλαδή ο σκοπός είναι να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτόνομο και να γίνουν πολλά τέτοια σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Ναι, δηλαδή το επόμενο είναι μπορεί να βγουν και στην Εγνατία και σε διάφορα πάρκινγκ το οποίο έχει ο Δήμος να το εφαρμόσουμε σε όλο τον οδικό άξονα. Για να γίνει αυτό λοιπόν θα χρειαστούμε το πρωτόκολλο της περιφράξης, θα χρειαστούμε κάποιες κάμερες οι οποίες έχουν μηχανική όρεση και καταλαβαίνουν το χώρο άμα υπάρχει ελεύθερωση ή όχι, αν είναι σταθμισμένα φορτηγά ή όχι, τι είδους φορτηγά είναι σταθμισμένα. Θα τοποθετηθούν μπάρες στην είσοδο και στην έξοδο για να είναι πλήρως ελεγχόμενη θέση στα και όλα αυτά τα δεδομένα θα στέλνονται σε έναν κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος θα φιλοξενείται μάλλον στην Ιδρυτική Μακεδονία για να ελέγχει τις θέσεις στάθμευσης. Μπαίνοντας ο οδηγός λοιπόν στο φτάνοντας, πλησιάζοντας το πάρκινγκ, αυτόματα ενεργοποιείται μια κάμερα η οποία διαβάζει την πινακίδα του οδηγού. Άμα ο οδηγός αυτός έχει κάνει εγγραφή στο σύστημα και έχει δηλώσει τα στοιχεία του και το τι μεταφέρει, τότε αυτόματα η βάρα θα ανοίγει, θα δίνεται βέβαια, θα κατηγορείται και αυτή η πληροφορία στον κεντρικό σερβερ, με την βοήθεια της TATEX2 μορφοποίησης, και όλα αυτά εδώ θα αποθηκεύονται και στο NAP σημείο της χώρας το οποίο θα δημιουργηθεί από το ΕΚΕΤΑ. Εδώ θα προχωρήσουμε λίγο στο δεύτερο πρόγραμμα το οποίο θα μας ενδιαφέρει άμεσα ή με το πέρα της περιοχής. Τελειώσαμε με το Crocodile, θα πάμε στο Green Inter E-Mobility. Είναι ένα Interreg πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη εγκριθεί, απλώς δεν έχουμε υπογράψει ακόμα τις συμφωνίες μεταξύ μας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στη μετακίνηση των πολιτών και των μαθητών της Φλόρινας, από τις Πρέσπες από την Ελλάδα και Μπίτολα και Δρέσεν. Μοναστήρι. Το μοναστήρι και το Ρέσεν από την πλευρά των Σκοπίων. Ο Δήμος άμεσα θα πάρει, στην ουσία με το που ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα πάρει ήδη ένα φορτηγάκι, ένα βανάκι, το οποίο κινείται με ηλεκτρική ενέργεια, θα είναι δηλαδή δωρεάν μετακίνηση. Θα πάρει και ένα αυτοκίνητο πάλι ηλεκτρικό, το οποίο θα βοηθάει στη μετακίνηση του εργαζομένου στο Δήμο. Το βανάκι θα το χρησιμοποιήσουμε πιο πολύ για τη μετακίνηση των μαθητών από τα σχολεία τα οποία είναι απομακρυσμένα από την Φλόρινα προς το κέντρο της Φλόρινας. Το ίδιο θα γίνει ένα αυτοκίνητο και ένα βανάκι θα αγοραστεί και στις Πρέσπες για τη μεταφορά των μαθητών που τα σχολεία είναι αρκετά διάσπαστα. Θα δούμε ότι η μετακίνηση θα είναι τελείως δωρεάν. Δεν θα χρειάζεται καύσιμα γιατί όλη και η φόρτιση των αυτοκινήτων ακόμα θα γίνει με φωτοβολταϊκά πάνελ και έτσι δεν θα επιβαρύνουμε και το ηλεκτρικό δίκτυο, ούτε θα κάνουμε το Δήμο κάτι για την ηλεκτρική ενέργεια την οποία απαιτείται. Οι ίδιες υποδομές βέβαια θα γίνουν και την πλευρά των Σκοπίων σε δύο πλευρές και εκεί θα αγοραστούν δύο φορτηγάκια και δύο βανάκια και δύο αυτοκίνητα για τη χρήση των πολιτών. Εδώ βλέπουμε το χάρτη λοιπόν, πού θα τοποθετηθούν οι σταθμοί φόρτισης
τώρα είναι αρκετά μεγάλο, είναι στην ουσία τόσο αρχείο κάπου που θα γίνει η τοποθέτηση των σταθμών. Εδώ βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα των σταθμών φόρτισης, θα χρησιμοποιηθούν, θα χρειαστούν μπαταρίες. Πάνω από αυτόν τον χώρο θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά πάνελ στα οποία θα φορτίζουν τις μπαταρίες. Και εδώ θα έχουμε τους inverter στο άλλο μέρος, το οποίο μετατρέπουν την ενέργεια της μπαταρίας, θα τις σε τάση για να φωτοβολταϊκά το τελευταίο αυτοκίνητο. Ήδη έχουμε κάνει μια τέτοια κατασκευή στο Δήμο Κοζάνης. Έχουμε ήδη κατασκευάσει εμείς στο ταΐδιο της Μακεδονίας τους φορτιστές για τα αυτοκίνητα. Είναι δική μας κατασκευή. Ο Δήμος Κοζάνης έχει αγοράσει 3 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία φορτίζονται μέσα από τους βοήθεια των δικών μας φορτιστών. Τα έχουμε βάλει τα φωτοβολταϊκά πάνελ πάνω στην οροφή. Θα τα δούμε τώρα λίγο. Και έτσι ήδη ξεκίνησε ο Δήμος Κοζάνης να χρησιμοποιεί την ηλεκτρική αυτοκίνητα για μετακίνηση των εργαζομένων στο Δήμο. Εδώ θα βλέπουμε τους δύο ήδη φορτιστές. Ένας φορτιστής, το πρώτο μοντέλο που κατασκευάσαμε στο εργαστήριό μας από την Μακεδονία, και εδώ είναι ο ταχυμεταφορτιστής, το οποίο και τους δύο πλέον τώρα μπορούμε να τους κατασκευάσουμε εμείς. Βλέπουμε εδώ ένα πρότυπο σταθμό, έχουμε τις θέσεις στάθμευσης, από πάνω έχουμε τα πάνελ, τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία φορτίζουν τις μπαταρίες και μετά οι μπαταρίες φορτίζουν τα αυτοκίνητα. Εδώ είναι πραγματικές εικόνες από την εγκατάσταση που έχουμε κάνει στο Δήμο Κοζάνης, είναι οι μπαταρίες και εδώ είναι η inverter. Εδώ είναι η παρουσίαση που είχαμε κάνει στην παραλαβή στην ουσία αυτό στο Δήμο Κοζάνης, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και εδώ στο Δήμο Φλόρνας και στις Πρέσπες. Θα τοποθετήσουμε πάνω, δηλαδή πάνω στην οροφή. Θα έχουμε μια παρουσίαση για έναν τρόπο λειτουργίας εξήγηση στους εργαζομένους του Δήμου της Φλόρινας. Εδώ είναι ο Δήμαρχος Κοζάνης πριν μερικούς μήνες. Εδώ είναι οι δύο μας καθηγητές, ο κ. Ιαννίδης και ο κ. Τιμονιάρης. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να ήταν εδώ, είναι γιατί στο εξωτερικό στην Πράγα πάλι για προγράμματα που αφορούν χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε. Πάρουμε την τεχνογνωσία, θα χρησιμοποιήσουμε μετά και εδώ και στην περιοχή τη δικιά μας για να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έργα την ανάπτυξη περιοχής. Εδώ λοιπόν το σχέδιο, ένα άλλο σχέδιο το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι και στα Γρεβενά. Πάλι θα ξεκινήσουμε πάλι κατασκευή στο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, το ΣΒΑ λέγουμε για τα Γρεβενά. Θα κατασκευάσουμε πάλι ένα σταθμό φόρτισης που έχει μπαταρίες, τα inverter και πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μια ερώτηση. Μπαταρίες, τι διάρκεια ζωής έχουν αυτές δηλαδή και τι κόστος έχουν. Το κόστος. Το κόστος, να σου πει, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πόσο είναι. Τώρα βέβαια οι μπαταρίες αυτές ήδη καλύπτονται από το πρόγραμμα. Τι διάρκεια ζωής έχουν, είναι 3, 4, 5 χρόνια. Όχι, είναι πολύ παραπάνω. Εμείς είναι μια δεκαετία. Εμείς η δεκαετία είναι σίγουρη από αυτή τη δεκαετία και μετά πάντα φυσικά θα πέφτει η απόδοση της μπαταρίας. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ο σταθμός φόρτισης από το πρόγραμμα θα εξυπηρετεί μόνο ένα αυτοκίνητο. Είναι ένα βανάκι και ένα αυτοκίνητο. Δύο οχήματα. Υπάρχει στο σχεδιασμό η δυνατότητα να περισσεύει ενέργεια. Να περισσεύει. Υπάρχει δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα αν κάποιος πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ναι. Επιτρέπεται. Γιατί στην ουσία όντως θα πρέπει να είναι και δωρεάν, αφού είναι επιδοτούμενα προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δωρεάν η χρήση και προς τους πολίτες. Οι πολίτες άμεσα ναι, θα επιδοτούνται για τη μετακίνησή τους. Γιατί το βανάκι αυτό θα είναι για τη μετακίνηση των μαθητών, θα είναι των ΑΜΕΑ, αλλά και των εργαζομένων στο Δήμο. Αλλά πέρα από εκεί, όλοι οι φορτιστές θα είναι διαθέσιμοι και προς το κοινό. Άμα δεν φορτίζει εκείνη την ώρα το βανάκι του Δήμου, τότε θα μπορεί και κάποιο πολίτη να χρησιμοποιεί αυτό το κινητό. Δεδομένου ότι είναι δωρεάν η ενέργεια, γιατί είναι ηλιακή ενέργεια. Δεν θα κοστίζει το Δήμο κάτι, δηλαδή, για να πούμε ότι. Ναι, αν το βάλει όμω μέσα στη σύμβαση ότι θα παρέχεται και. Όχι, είναι από την δυνατή κοινότητα. Θα πρέπει να υπάρχει όμω μέσα στο πρόγραμμα Δημήτρη. Εμείς νομίζω ότι το έχουμε βάλει ότι είναι και μεταφορά. Δηλαδή, ήδη και στα άλλα προγράμματα. Τώρα για το Interreg δεν θυμάμαι στην αλήθεια πώς το έχουμε περιγράψει ακριβώς. Αλλά και στα άλλα, στα σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης, η σταθμή φόρτισης είναι δωρεάν για τους πολίτες. Δηλαδή, εκεί σε εκείνο το πρόγραμμα και δεν έχουμε αγορά αυτοκίνητο, αλλά ο σταθμός φόρτισης θα είναι για τους πολίτες. Ευχαριστώ.
να ακούσει κάτι άλλο όσον αφορά το Κοντοντάι. Το σύστημα που θα κάνει για τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης θα έχει εφαρμογή και στις άλλες χώρες. Για να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Όχι, αυτό εδώ εμείς έχουμε αναλάβει σαν Ελλάδα τη δημιουργία του πρώτου σταθμού. Από εκεί και μετά, όταν θα ολοκληρωθεί, έχουμε υποχρέωση να το παρουσιάσουμε και η Ιταλία και η Τουρκία. Το προτείνουμε και σε όλες τις χώρες μέλη. Οι χώρες μέλη ήδη μας περιμένουν εμάς να το κατασκευάσουμε, γιατί έχουν και τους υποχρέωση να το παρουσιάσουν στις δικές τους χώρες. Πιστεύουμε ότι άμα πάει καλά, πιστεύουμε ότι θα πάει καλά, ότι θα υλοποιηθεί και σε πολλούς χώρους στάθμευσης. Δεδομένου ότι δεν χρειάζεται είναι τελείως αυτόνομο και δεν χρειάζεται καθόλου κόστος από εργατικό δυναμικό. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε συντήρηση ούτε παρακολούθηση. Και κάτι ακόμα, συγγνώμη. Θέλω να φύγω. Θα εστιάσετε περισσότερο στα φορτία τα επικίνδυνα. Ναι, γιατί στις μεταφορές, ειδικά όταν μεταφέρονται επικίνδυνα φορτία, όπως είπαμε, χημικές ουσίες είτε πετρελοειδή, θα θέλαμε τουλάχιστον ο φορτηγητής, ο οποίος... Ξέρεις, απαγορεύεται να είναι αυτό που γίνεται τώρα σε ένα πάρκι, να πηγαίνει ο άλλος μεταφέρει βουτάκι, ξέρω και τέτοιο, να πηγαίνει δίπλα στα γιοταχή και τέτοια, απαγορεύεται. Άσχετα αν πολλά πράγματα στην Ελλάδα απαγορεύονται, αλλά δεν το τηρούν. Θέλει ειδικό χώρο με ειδική. Άρα αυτό θα προηγηθεί. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι αναπτύσσεται τεχνογνωσία. Δηλαδή με τους Αυστριακούς που είναι συντονιστές δεχτήκανε να το κάνουν. Και μάλιστα ακόμα πιο τέτοιο είναι ότι είναι δύο περιφερειακά πανεπιστήμια. Έτσι. Η Πάτρα και το ΤΕΙ. Και αυτό θα το παρουσιάσουμε μετά και έχουν δηλαδή κάμερες στο ίδιο, όλα αυτά είναι δική τους τεχνογνωσία. Το Υπουργείο εννοείται ότι τα χρηματοδοτεί κατά 80%, αλλά δεν έχει τέτοια. Γιατί είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Παραλλαγής, απευθυνθήκαμε σε ειδικούς για να... Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Γιατί είναι... Όταν λέμε ο κάθε χρόνο σχεδόν είναι κάτι καινούριο. Είδατε με τους υπολογιστές εδώ. Ήδη έχουμε συνεργασία εμείς και με τους υπολογιστές της Ιταλίας και της Τουρκίας να πάμε να παρουσιάσουμε όταν θα έχουν τα πρώτα αποτελέσματα, τον τρόπο λειτουργίας δηλαδή και την κατασκευή, να πάμε να το παρουσιάσουμε στην Τουρκία και Ιταλία για να ξεκινήσουν και αυτοί να σκέφτονται ή να υλοποιήσουν τη δικιά μας εφαρμογή ή κάποιες με μια μικρή τροποποίηση να το εφαρμόσουν στις δικές τους χώρες. Να ευχαριστούμε απλώς ότι μόλις υπογραφεί θα το παρουσιάσουμε και στο Δήμο Πρεσπών. Τι είναι απαραίτητο να γίνει με το Γκυνέας από τον Πελεκάνο. Τότε και θα χαρούμε να το παρουσιάσουμε γιατί είναι σημαντικό. Ναι, ναι, γιατί ειδικά στο Δήμο Πρεσπών μου είπαν ότι είναι αρκετά σχολεία. Είτε σε αυτή τη θέση είτε σε άλλη, οπότε... Ειδικά τα σχολεία στο Δήμο Πρεσπών μου είπαν ότι είναι αρκετά ακτινοπολισμένα σχέση με το κέντρο και έτσι η μετακίνηση... Βεβαίως, βεβαίως. Η μετακίνηση των πολιτών απλώς κοστίζει αρκετά στην περιφέρεια, ενώ τώρα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τις μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι σχεδόν δωρεάν, πέρα από τον οδηγό το οποίο θα. Από την πολύ καλή παρουσίαση όπως που έχω δει, εκτενή και μερικομέρειες μεγάλες κλπ. Κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πράσινη ενέργεια τα αυτοκίνητα. Καλό είναι να τα λέμε αυτά. Πότε θα παραδοθούν. Θέλω να τα δω να λειτουργούν. Θέλω ημερομηνίες. Να μου πείτε, τα άλλη ημερομηνία θα λειτουργήσει στο πανάκι. Θα τα πατήσει. Το έργο πότε, σε πόσους μήνες. Τα προγράμματα μην ανησυχείτε γι' αυτό. Απριλιο-Μάιο ξεκινάει. Ένα αυτό και ένα δεύτερο. Ο έλεγχος είναι από την κοινότητα και σκληρός και ενδελεχής. Εγώ δεν μιλάω, σας λέω γιατί είμαι... Θα γίνουμε, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουμε. Αυτό θέλει να πούσουμε. Επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτό θέλει να πούσουμε. Και ένα δεύτερο, η συμβολή του Δήμου. Γιατί σίγουρα έχει συμβάλει το Δήμος σε όλα αυτά, δεν είναι τυχαίο αυτό. Η συμβολή του Δήμου, σε ποιο βαθμό φτάνει. Εμείς οι συνεργασίες με το Δήμο ήταν ευχάριστοι. Πέρα από το Green Intermobility, το οποίο εγκρίθηκε στην ουσία και γίνονται διαπραγματεύσεις, τώρα μένουν οι τελικές υπογραφές. Αυτό θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Ήδη ξεκινάμε. Η δουλειά μας είναι να βγάλουμε τα τέχνη τυποκράτησης, ούτως ώστε να μπορούν να ξεκινήσει άμεσα και η κατασκευή μετά στην ουσία από μετά την πρώτη φάση. Θα αγοράσουμε και τον εξοπλισμό. Εγώ πιστεύω μέχρι το τέλος του 19 θα έχουν ήδη τα ηλεκτρικά οχήματα που υπάρχουν στους δύο δήμους. Το έργο τι διάρκεια έχει. Δύο χρόνια έχει. Άρα το αργότερο σε δύο χρόνια θα είναι πλήρως υλοποιημένα όλες οι κατασκευές
και τη θέση στάθμευσης και η αγορά των οχημάτων. Και να ξέρετε ότι είναι, έχουν γίνει και άλλες παρουσιάσεις του Κοντάρου και άλλων πραγμάτων. Έχουν γίνει στην Αθήνα. Είναι η πρώτη που γίνεται εκτός Αθήνας και κοιτάει με. Γιατί και εκεί έχουμε κάνει. Ακούστε με λίγο. Για μένα αυτά που είπατε, το 90% είναι γνωστά. Τα έχω δει στο διαδίκτυο. Απίστευτο που τα δει τα περισσότερα από όλα. Μυστικά δεν έχω δει. Έτσι ακριβώ. Τα ξέρουμε αυτά. Εγώ πλέον τα γνωρίζω το 90%. Άκουσα και ένα 10% καινούριο. Άκουσα ένα 10%. Και την εμπλοκή τη φλόρα. Αυτό δεν νομίζω ότι το κάνει. Αυτό είναι το 10%. Όχι, πρέπει να γίνεται. Εμεί, εντάξει, εγώ είμαι Αθηναίο. Κατάγομαι από την Ορδίνα Φάκτια, γίνονται πολλά πράγματα από περιφερειακά πανεπιστήμια, από περιφερειακούς δήμους και δεν προβάλλονται, γιατί και ενώ και τα μέσα τα δικά σας, εντάξει, προβάλλετε τι γίνεται στην Αθήνα, τα καλά, τα κακά, τσόβονται τις ταραγές, αλλά γίνονται και πράγματα πραγματικά μπροστά για τις νέες επιστήμες, τα οποία δεν είναι από τότε πολιτική. Βέβαια, εδώ παραδείγματος χάρη ο Υπουργός πήρε μια γενναία αποφάση να χρηματοδοτήσει, γιατί σας λέω είναι 80%, έτσι. Μια ερώτηση, είδαμε δύο φορτιστές, δύο τρόπους φόρτισης. Ναι. Ένας διαρκείας, ένας ταχυφορτιστής. Ο χρόνος της normal φόρτισης είναι... Νομίζω είναι γύρω στις 2 ώρες είναι ο ταχυφορτιστής. Κάπου εκεί νομίζω βγαίνει ο ταχυφορτιστής, ο άλλος βγαίνει γύρω στο 8 ώρες. Εκεί. Αλλά το βράδυ, άμα θα το βάλουμε εμείς το βράδυ, στην ουσία μπορούμε να το βάλουμε στην κανονική φόρτιση. Αλλά άμα κάτι χρειάζεται, κάτι έξτρα, μπορούμε να κουμπώσουμε το ταχυφορτιστή. Και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι ούτως ή άλλως. Και οι δύο πλέον κατασκευάζονται, μπορούν να κατασκευαστούν από τότε οι Δυτικής Μακεδονίας. Και έτσι πιστεύω ότι μας έχει φτάσει σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο για να προσφέρουμε στο έργο του φορτιστέ. Εδώ το έργο, να ξέρετε, για να μιλήσουμε και λίγο για αριθμούς, άμεσα μέσα στο 2019, πιστεύω στο τέλος, ο Δήμος Φλόρινας θα επιδοτηθεί με 200 χιλιάρικα, το βανάκι κοστίζει γύρω στα 65 χιλιάρικα, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο κοστίζει 35 χιλιάρικα, ο εξοπλισμός για ταχυφορτιστές και πάνω για αυτά γύρω στα 55 χιλιάρικα και 15 χιλιάρικα είναι τα κόστη όπως οι εφαρμογές σε κινητά, οι παρουσιάσεις, οι οθόνες τους στο Δημαρχείο και το καθεξής. Αυτά είναι τα μέσα όφελη, το οποίο είναι τελείως αυτά από τον πρώτο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο, θα ευχαριστούμε πολύ.